Το φιλί της ζωής στην παραλιακή ζώνη του λιμένα Χερσονήσου πρόκειται να δώσει ανάπλαση και επέκταση της χερσαίας ζώνης. Η σχετική μελέτη παίρνει το δρόμο της δημοπράτησης, ενώ ήδη εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Τις επόμενες μέρες παραδίδονται στο λιμενικό ταμείο τα τεύχη δημοπράτησης και δημοπρατείται η μελέτη, αυτή η πολυπόθητη μελέτη, η οποία σε περίπου 1,5 χρόνο από σήμερα θα είναι έτοιμη. Και μετά βάζουμε πλώρη, καθώς έχουμε ήδη μια εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, 5 εκατομμυρίων, προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα αναπλάσει τη χερσαία ζώνη του λιμένα, θα παρουσίασε ένα νέο προϊόν και στο Δημότη πρώτα, που θα το βλέπουμε, αλλά και τον επισκέπτη μας. Ο Γιάννης Έγκος αναφέρθηκε στις προοπτικές που ανοίγονται στην τουριστική περιοχή μετά από 30 και πλέον χρόνια. Οι ξέδρες προφανώς θα αλλάξουν, θα αναδειχθεί το αρχαίο ρωμαϊκό λιμάνι, μια πολύ σημαντική υποδομή αρχαιοτήτων στην περιοχή του λιμένα Χερσονήσου, για την οποία είμαστε περήφανοι, και με την ανάδειξη άλλων αρχαιολογικών και πολιτιστικών θησαυρών, όπως είναι το αρχαίο θέατρο της Χερσονήσου και άλλες υποδομές, θα αποτελέσουν ένα πολιτιστικό υπόβαθρο για να αναδειχθεί η περιοχή όχι μόνο στο πρότυπο ήλιος θάλασσα, αλλά και στο πρότυπο πολιτισμός, πολιτιστική κουλτούρα και πολιτιστική κληρονομιά. Πρόκειται για σημαντικά έργα τα οποία θα αλλάξουν την όψη της παραλιακής ζώνης του λιμένα Χερσονήσου. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν νέες εξέδρες για περίπατο, ενώ παράλληλα θα κατασκευαστεί δεύτερος προσύνεμος μόλος στο λιμάνι για τη φιλοξενία μεγάλων τουριστικών σκαφών. Η επέκταση του λιμένα, το δεύτερο κομμάτι του προγράμματος, έχει στόχο, ακριβώς όπως είπατε, την επέκταση του λιμένα με νέο μόλο έξωθεν του υφιστάμενου, ακόμα μεγαλύτερου μήκους, προκειμένου το λιμάνι μας να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο μέγεθος και να μπορεί να ελιμενήσει ακόμα μεγαλύτερα σκάφη, επιδιώκοντας βέβαια να φέρει πολύ καλύτερο τουρισμό, γιάτινγκ τουρισμό. Ο νέος μόλος, επειδή θα είναι κάμποσο μεγαλύτερος, θα δίνει χαρακτηριστικά μαρίνας.